Πανσέληνο. Να πω, επειδή εσύ ψάχνεις τις καλές μέρες, ότι οι πρώτες μέρες του Ιουνίου, και θα τις δείτε στον αστρολόγο που κυκλοφορεί μαζί με αυτό το βραχιολάκι, ότι είναι πάρα πολύ ωραίες μέρες. Άρχισα έτσι για να μην σου χαλάσω τη διάθεση. Βλέπεις, χαμογελάω. Ναι, ναι, γιατί ήθελα να πω σήμερα όμως, δεν πειράζει. 29 Μαΐου και μάλιστα Τρίτη είναι αποφράση μέρα για τον Ελληνισμό, γιατί έπεσε η Κωνσταντινούπολη και το θυμόμαστε και γίνονται και διάφορα. Πέρα από αυτό έχουμε και μια Πανσέληνο η οποία λέει μαζευτείτε τώρα, αρκετά πήγατε διασκεδάστε αυτό το τριήμερο, τετραήμερο. Όμως αρχίζει ένας μήνας επικοινωνία. Η Πανσέληνος βέβαια αυτή θα φέρει στην επιφάνεια και σκανδαλάκια διάφορα και θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί αύριο μεθαύριο συμμετέχει και ο Ποσειδώνας. Ο Ερμής όμως, ο οποίος ήταν στον Ταύρο αυτόν τον καιρό και ίσως είναι λίγο αργόστροφος εκεί, δηλαδή δεν παίρναμε αποφάσεις, από αύριο και μέχρι τις 12 Ιουνίου μπαίνει στους διδύμους, που σημαίνει ότι αρχίζει η επικοινωνία. Έτσι μπορεί σήμερα και αύριο να είναι έτσι, δύσκολες και εκρηκτικές μέρες, αύριο ξέρουμε και τι θα γίνει. Όμως οι πρώτες μέρες του Ιουνίου είναι πολύ καλές, διαβάστε τις. Έτσι λοιπόν, για εσάς τα Κριάρια είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος. Θέλετε να κάνετε κάτι σημαντικό, θέλω όμως να σας πω, επειδή εγώ ακόμα και αυτές τις ημέρες έβγαζα τον Αύγουστο, να πω για στα Κριάρια ότι από 27 του μηνός που ο Ιουνίου, από 27 Ιουνίου που ο Άρης κυβερνήτης σας γίνεται ανάδρομος και μέχρι τον Αύγουστο, να ξέρετε ότι γενικά εσείς οι Κρύοι, αλλά και γενικότερα, θέματα που έχουν σχέση με τα μηχανήματα, με τις μηχανές, με οτιδήποτε έχει σχέση με τέτοιου είδους πράγματα, δεν είναι καλές μέρες για αγορές. Για σας λοιπόν τους Κρύους, ένα θέμα που έχει σχέση με τη συλλογική δουλειά ή με τους φίλους και που μπορεί να έχετε κάποιες διαμάχες με οικονομικά θέματα, τότε να ξέρετε ότι ενδεχομένως να πάνε πίσω όλες αυτές τις ιστορίες, άρα τώρα ίσως πρέπει να τις τρέξετε. Η Πανσέληνος αυτή δεν είναι κακή για εσάς. Συνήθως οι Πανσέληνες μας φέρνουν διλήμματα να κάνω αυτό ή εκείνο. Οι άντρες με τις γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες απόψεις και γενικά νιώθουμε έτσι μια περίεργη αυτή στον εγκέφαλο. Για εσάς λοιπόν, θέματα που έχουν σχέση με μετακινήσεις, ταξίδια κτλ. Ίσως να μην ξέρετε τι θα κάνετε, αλλά από αύριο αρχίζουν πολλές μετακινήσεις και η οικογένεια είναι σημαντική για εσάς, θα κάνετε αρκετά γλυκά έξοδα. Ταύρι των πρώτων ημερών, να ξέρετε ότι. Μην νομίζω ότι χαζογελάω μόνη μου, κάτι βλέπω. Λοιπόν, ταύρι της πρώτης μέρας έχετε απρόσμενα γεγονότα τα οποία θα τα δείτε στο τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, το 26-27 Ιουλίου περίπου, γύρω πριν, λίγο μετά, κρατήστε το σας παρακαλώ, έχει άμεση σχέση με το 15 Μαΐου. Για σας λοιπόν τους Σταύρους, Λιοντάρια, Σκορπιούς και Υδροχόους, κρατήστε το κι αυτό. Είναι μέρες που θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές, οι οποίες είναι αρκετά εκρηκτικές, άρα λοιπόν από τώρα που είναι λίγα πιο ήρεμα τα πράγματα, για κάντε αυτές τις αλλαγές που θέλετε ώστε να είναι πιο ήρεμες. Θα αρχίσει δε μία περίοδος όπου τα οικονομικά για εσάς θα είναι πολύ πολύ σημαντικά και αυτές οι μέρες είναι πολύ καλές. Μπορεί να δείτε φίλους, να δείτε αγαπημένα πράγματα. Όχι αγαπημένα πράγματα, αγαπημένα πρόσωπα. Να κάνετε μικρά ταξιδάκια με τους αγαπημένους σας. Θυμηθείτε όμως ότι η μοναδική καλή όψη που λέω με τον Ποσειδώνα και το Δία θα λειτουργήσει μες τον Αύγουστο. Φίλοι θα σας βοηθήσουν και συλλογική δουλειά θα προωθηθεί. Για τους διδύμους, η Πανσέληνος σας επηρεάζει άμεσα, είναι απέναντι στο ζώδιό σας. Σημαίνει ότι με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, ειδικά αν έχετε γενέθλια σήμερα, μπορεί να έχετε κάποιες διαφωνίες, αλλά από αύριο, που ο Ερμής μπαίνει στο δικό σας ζώδιο μέχρι τις 12 Ιουνίου, θα μάθετε πολλά, θα γίνουν συζητήσεις, επαφές, συμφωνίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, τα οικονομικά βελτιώνονται. Τώρα, για ένα ταξίδι, νομικά, διαδικαστικά θέματα, το καλοκαίρι, όπως σας είπα με τον Άρη που γίνεται, μπαίνει σε ανάδρομη φορά, μπορεί να μετανιώσετε ή να καθυστερήσει. Τα καρκινάκια μας πάντα επηρεάζεστε από την Πανσέληνο, ευαίσθητοι είσαστε, θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή την υγεία σας απασχολούν. Θα αρχίσει ένας μήνας όπου
Δεν θα πρέπει να δώσει τα αφορμές για σχόλια ουσιαστικά, καθώς ο Ερμής μπαίνει στους διδύμους, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να σχολιαστείτε. Αν είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα, θα έχετε μια αλλαγή ζωής, οι οποίες είναι σημαντικές. Εάν όμως δίνετε έναν αγώνα για ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλεια, διατροφές, πρέπει να το κάνετε τώρα και όχι μετά τον Ιούνιο που γίνεται ο Άρης ανάδρομος και εκεί θα καθυστερήσουν τα πράγματα ή των τελευταίων ημερών. Που είστε αρκετά ξεσηκωμένοι, αυτόν τον καιρό είστε λίγο πιο ήρεμοι, θα μπορούσα να πω, ενώ η Πανσέλινος αυτή φέρνει θέματα που έχει σχέση με την εργασία ή την υγεία. Λιονταράκια των πρώτων ημερών, θα έχετε διλήμματα τα οποία θα τα δείτε εκεί στο τέλος Ιουλίου που σας λέω, είτε με τον σύντροφό σας και τους συνεργάτες, είτε γενικά με ένα επαγγελματικό θέμα. Αυτή η Πανσέλινος δεν είναι κακή για σας. Μπορεί να έχετε διλήμματα τι θα πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα σε φίλους ή σε αγαπημένα πρόσωπα, όμως δεν είναι άσχημη. Θέματα που έχουν σχέση με μυστικές επαφές, συμφωνίες ευνοούνται, ενώ ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες και που θα βοηθήσει το σπίτι ή το αντίστροφο, θα μπορούσε να προωθηθεί. Η Παρθένη μας είναι σε μια αλλαγή φάση ζωής. Αν είστε γεννημένοι πρώτη μέρα, αποκλείεται πρώτον γύρω στις 12 Ιουλίου να μην έχετε μια ευχάριστη συνάντηση. Κάτι αλλάζεται στη ζωή σας. Γύρω στις 25 Αυγούστου, που είναι οι αρχές των γενεθλίων σας, λες και κάνετε κάτι καινούριο. Θέλω να πω κάτι γενικό, μια που τέλος πάντων δεν θα είμαστε και πάρα πολύ καιρό εδώ. Γίνεται μία όψη. Πρόσεχε τις τελευταίες μέρες, επειδή υπάρχει και μία παραφιλολογία. Πρόσεχε πώς τα λες αυτά. Όλα είναι πιθανά για όλους. Λοιπόν. Θα υπάρξει μία όψη, η οποία πραγματοποιείται εκεί τον Αύγουστο. Ο Κρόνος που δείχνει τον παλιό κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον ουρανό που δείχνει το καινούριο. Μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί το παλιό με το νέο να ενωθεί, δηλαδή μια επιχείρηση που έχει ένας κύριος μεγάλος μπορεί να το μεταβιβάσει στα παιδιά του. Μια τέτοια όψη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και ουσιαστικά για εσάς τους Παρθένους των πρώτων ημερών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα βέβαια οικογενειακά και επαγγελματικά η Πανσέλινος αυτή σας επηρεάζει, φίλοι είναι κοντά σας και μία σχέση, μία συνεργασία θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Τα ζυγάκια μας